Ασυνείδητο ή υποσυνείδητο. Όχι, σχέση με την ορολογία είναι ασυνείδητο. Ωραία. Δηλαδή ο Φρόιντ, η μετάφραση σωστή του όρου, έτσι ναι. Είναι το ασυνείδητο. Ο Φρόιντ είχε δύο βασικές φάσεις στην σκέψη του. Είχε πολλές δηλαδή, αλλά είναι δύο βασικές. Μιλάμε για δύο τοπογραφίες του ψυχισμού. Η πρώτη ήταν από το 1900 μέχρι το 1923, που είναι η πρώτη τοπική και μίλησε για το ασυνείδητο, το προσυνείδητο και το συνειδητό. Mm-hmm. Έτσι και λέμε για τοπογραφία, γιατί μιλάμε για τρεις τόπους, ας πούμε, στο μυαλό. Στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Στον ανθρώπινο εγκέφαλο, ναι, όχι εγκέφαλο, βεβαίως, γιατί δεν είναι τόσο βιολογικά τοποθετημένο αυτό, ας πούμε. Έτσι, δεν μπορεί κανείς να πει που είναι το ασυνείδητο στον εγκέφαλο. Υπάρχουν και γι' αυτό θεωρίες, αλλά δεν είναι. Μα δεν προέρχεται από συνάψεις εγκεφαλικές, ας πούμε, δεν είναι ούτως ή άλλως. Σίγουρα έχει ένα τέτοιο αντίκτυπο, αλλά μιλάμε για ένα αντίκρισμα βιολογικό δηλαδή και νευρολογικό, αλλά μιλάμε για τον ψυχισμό. Οπότε δεν μπορεί να πει κανείς πού είναι το ασυνείδητο, πού είναι το προσυνείδητο και πού είναι το συνειδητό ακριβώς. Ναι, καλά, φυσικά. Εντάξει. Χοντρικά μπορεί κανείς να το. Καλά, δεν να κάνει τις αντιστοιχίες, αλλά δεν έχει τόσο σημασία. Ναι, έχει σημασία το τελικά τι είναι αυτό το περιβόητο. Λοιπόν, το ασυνείδητο. Ο Φρόιντ, εν πάση περιπτώσει, μίλησε για το ότι ο άνθρωπος δεν είναι ένα «ον» που σε γενικές γραμμές ξέρει τι του γίνεται. Έτσι, δηλαδή, εν πωλής είπε ότι δεν ξέρει τι του γίνεται. Mm-hmm. Δηλαδή, ότι υπάρχουν. Λειτουργούν δηλαδή δυνάμεις οι οποίες δεν του είναι προσβάσιμες ή τουλάχιστον εύκολα προσβάσιμες από τη συνείδησή του. Mm-hmm. Έτσι, από τον τρόπο δηλαδή που σκέφτεται, αισθάνεται και που γνωρίζει. Mm-hmm. Λοιπόν, και το ασυνείδητο έτσι, του ανθρώπου είπε ότι έχει και κάποιες ιδιότητες, οι οποίες είναι έως και αντίθετες, ας το πούμε, πολύ διαφορετικές από αυτές τις συνειδητής σκέψης ή της λογικής σκέψης. Δεν είναι το ίδιο ακριβώς, αλλά της λογικής και της συνειδητής. Και μοιάζουν ίσως αυτές οι ιδιότητες αυτό είναι λίγο περίεργο, ας πούμε, πώς θα μπορούσε να το πει κανείς. Μοιάζουν με το όνειρο, ενδεχομένως, έτσι. Είμαι κάτι που είναι πολύ σουρεαλιστικό, ας πούμε, ή θα μπορούσε να πει κανείς παράλογο, ξέρω εγώ, κάτι που δεν υπόκειται σε κανόνες, ναι. Δεν έχει άχρονο, άχρονο ακριβώς. Ναι, ασαφές, ας πούμε, ναι. Ναι, ασαφές. Ναι, με το όνειρο. Ναι, αλλά με το όνειρο σε μεγάλο βαθμό. Βέβαια, το όνειρο και αυτό είναι μια παραγωγή, βέβαια, του ασυνειδήτων δυνάμεων. Μια εκδήλωση. Μια εκδήλωση του ασυνειδήτου, ναι. Το οποίο και αυτό, βέβαια, υπόκειται σε μια λογοκρισία, έτσι, μιας έτσι, πιο προχωρημένης, ας το πούμε, συνειδητότητας. Ναι, γιατί ακόμα και στον ύπνο μας, έχουμε, οι άνεμες είναι πολύ πιο χαλαρές από ό,τι είναι στο ξύπνιο, αλλά παρόλα αυτά λειτουργούν και μεταμφιέζεται η ασυνείδητη ορμή. Η σκέψη είναι λοιπόν ότι συνεχώς λογοκρίνουμε τον εαυτό μας. Σε μεγάλο βαθμό. Καταρχήν. Ναι. Οπότε εμποδίζουμε ένα μεγάλο κομμάτι της σκέψης μας να απελευθερωθεί και να. Όχι της σκέψης, γιατί η σκέψη είναι συνειδητή διαδικασία. Τη ασυνείδητη σκέψη. Τη ασυνείδητη. Θα λέγαμε. Την εμποδίζουμε να γίνει συνειδητή. Την εμποδίζουμε ή την μεταμφιέζουμε. Ή την μεταμφιέζουμε. Από το ασυνείδητο, ώστε να εκδηλωθεί, να βγει συνειδητά, να τη σκεφτούμε καταρχάς, να μας έρθει στη συνέστη και κατά δεύτερο λόγο να την επικοινωνήσουμε. Γιατί και εκεί υπάρχει μια λογοκρισία. Δηλαδή δεν λέμε ό,τι σκεφτόμαστε.
εκείνη η δεύτερη λογοκρισία, έτσι. Αλλά ούτε σκεφτόμαστε ακριβώς ότι είμαστε. Ναι, απλώς αν θέλουμε να δούμε το φαινόμενο της λογοκρισίας, ξεκινάει από πάρα πολύ πριν. Δηλαδή, όχι απλώς λογοκρίνουμε αυτά που λέμε, λογοκρίνουμε και αυτά που σκεφτόμαστε. Και μάλιστα χωρίς να το πολύ καταλαβαίνουμε κιόλας. Δηλαδή, λογοκρίνουμε την ιδέα ότι θέλαμε να έχουμε ερωτικές σχέσεις με μέλος της οικογένειάς μας, όταν ήμασταν τριών χρόνων. Ναι. Είναι πολύ βαριά για να την αντέξουμε, ας πούμε. Ναι, είναι βαριά για να αντέξουμε, αλλά δεν είναι τόσο συνειδητή πάλι αυτή η άμυνα, η λογοκρισία. Η λογοκρισία, ξέρεις, έχει κάτι συνειδητό. Δηλαδή, ναι, ότι αυτό πρέπει να μην το πω, έτσι, mm-hmm, πρέπει να το λογοκρίνω, γιατί θα έχω επιπτώσεις κτλ. Mm-hmm. Η λογοκρισία για την οποία μίλησε ο Φρόιντ, μίλησε και για αυτή βέβαια, αλλά αυτή για την οποία, στην οποία κυρίως αναφερόταν σε σχέση με το ασυνείδητο, είναι κυρίως ασυνείδητη λογοκρισία. Δηλαδή, το παιδί αποθεί, δεν είναι ακριβώς λογοκρίνη, παίζει ρόλο αυτό, αλλά αποθεί αυτή την ενορμητική του, ας πούμε, την ενστικτόδικη επιθυμία για το γονιό του άλλου φίλου.